Τσούλα! Πού! Είναι πανούργα σε πτυμύρα, φίδι κολοβό. Να σκάσετε, να σκάσετε, ρουφιάνε. Θα σε καταγγείλω, μωρή! Θα σε πάω στην Ολομέλεια των Θεών! Γιατί? Θα τη βάλεις στον παούλο να πάνε στην Τροία. Και εσύ τη ζόρη τραβάς. Εστάσου, η Αφροδίτη, δικαίως θα έχει πάρει στο κρανίο η πατάνασα. Το πήρε το έπαθλό του, πάρεις και κατ' επανάληψη. Τώρα τι τη θέλει και την τραβολογάει στην Τροία. Γιατί ζηλεύεις? Τι να ζηλέψω, καλή. Αυτό το σαμιαμίδι. Για την ηθική τάξη το λέω, μωρή. Έτσι, έτσι. Εντάξει, δεν λέω να την κάνει η Ελένη την κουτσουκέλα της, αλλά όχι και να χαλάσει το σπίτι. Ποιο καλέ το χαλασμένο? Γιατί χαλασμένο? Έπεσε να σκρύωσε και σηκώνεσαι και φεύγεις. Όλες οι παντρεμένες κάποια στιγμή αισθανόμαστε παραμελημένες. Έτσι, έτσι. Τη μια άντρας έχει meeting, την άλλη business lens. Τον υφαρπάζουμε κι εμείς φευγαλέα. Αλλά κρυφά. Το σπίτι, σπίτι. Έτσι κάνουν οι τίμιες. Έτσι, έτσι. Αν ήταν με την πρώτη αρπαχτή να μπαίναμε αμέσως στα μπαούλα και να φεύγαμε, όλες τα μπαούλα θα ζούσαμε. Έτσι, έτσι. Σκάσε και εσύ, μωρή, έτσι, έτσι. Μα συμφωνώ, παντάνασα. Συμφώνω στα μουγκά. Ω, καλά, σε πτή μου ήρα. Το σπίτι, το στεφάνι μας, η ιερή αιστεία είναι ο σκοπός των γυναικών. Και τον κάθε πάρη δεν λέω να τον γλεντάμε. Αλλά να τον ξεχνάμε αμέσως. Μην πεις έτσι. Α, δεν είπα τίποτα. Όχι, γιατί είσαι ιδέτη. Αυτά τα κάνετε εσείς υποκρίτριες και κρυφοκαριόλες. Ω, είπες κρυφοκαριόλα τη μητέρα των θεών. Έτσι, έτσι. Ο, τώρα να δεις τι έχει να πάθει η ευνοουμένη. Τι θα της κάνεις? Τσούλα! Πού! Είναι πανούργα σε πτυμύρα, φίδι κολοβό. Να σκάσετε, να σκάσετε, ρουφιάνες. Θα σε καταγγείλω, μωρή. Θα σε πάω στην Ολομέλεια των Θεών. Την είδες τη γλωσσού? Την είδες τη Δικολάβα? Όλα τα γυρνάει όπως τη συμφέρει. Δεν μου λες, εσείς γιατί λυσάτε? Έχει ο Μενέλαος την Ελένη, έχει ο Πάρης τη δική του. Με δόλο και απάτη. Όπως με πολεμάτε, σας πολεμάω. Άντε από εκεί, χάμω πια. Γιώσε.